Ακριβώς τηλεφωνική γραμμή, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Ναυπλιώτη από την εταιρεία Λάμπρου, την γνωστή εταιρεία κατασκευής φυσικών στη χώρα μας, τα φυσικά τα οποία μας εκπροσωπούν σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, όχι μόνο κυνηγητικά, αλλά και σε σκοπευτικούς αγώνες με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες τη χρονιά που μας πέρασε και το καλοκαίρι που διανύουμε. Και Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο καταφύγιο μας, καλή εβδομάδα. Αντρέα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψει να ευχηθώ καλή κυνηγητική χρονιά σε όλους, σε όλη την παρέα. Εύχομαι να είστε όλοι γεροί, δυνατοί και να απολαμβάνετε τα βουνά και τα δάση. Φυσικά να έχουμε και στο νου μας το νόημα του κυνηγίου, δηλαδή την επαφή με τη φύση, χωρίς ανταγωνισμούς. Τηρούμε λοιπόν τους νόμους, σεβόμαστε την περιουσία των ανθρώπων και διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό όπως το αξίζει. Αυτός πιστεύω ότι είναι και ο νέος ρόλος του σύγχρονου Έλληνα κυνηγού. Είναι διαχειριστικός και προστάτης της φύσης. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να προφυλάξουμε και να διαφυλάσσουμε το παραδοσιακό λυκό κυνήγι και την ελληνική ύπαιθρο με τη χλωρίδα και την πανίδα της. Πήγε καλά η έναξη από πλευράς ασφάλειας. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω και απασχολεί, φαντάζομαι όλους τους κυνηγούς, είτε παλιότερους είτε νέους, είναι η ασφάλεια του φυσικού μας. Διότι είναι πολύ σημαντικό η ασφάλεια η δική μας. Και μάλιστα είδα και το βίντεο πρόσφατα, αυτό με τον κίτρινο κάλικα, το οποίο θα μας το εξηγήσει καλύτερα, που απαγορεύτηκε ο κίτρινος κάλικας στα διάφορα διαμετρήματα. Τι θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας οι κυνηγοί όταν πάμε να αγοράσουμε ένα κουτί φυσίγκια? Και δεν μιλάω μόνο για τη Λάμπρου, μιλάω γενικά. Ναι, καταρχάς η ασφάλεια του φυσιγκίου είναι ένα από τους παράγοντες ασφαλείας του κυνήγι, έτσι. Πρέπει πάντα να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας για την προσωπική μας ασφάλεια, έτσι, και σωματική ακεραιότητα. Τώρα, σχετικά με το φυσίγκι, θα σου πω το εξής. Φαντάσου ότι το λάστιχο ενός αυτοκινήτου έχει πίεση γύρω στα 2,5 μπαρ. Έτσι. Το λάστιχο ενός φορτηγού, μια ταλίγας, έχει από 7 ως 9 μπαρ. Ένα φυσίγκι έχει κατά μέσο όρο 700 μπαρ. Δηλαδή 100 φορές παραπάνω την πίεση που έχει ένα λάστιχο μια ταλίγας. Έτσι, για να καταλάβετε τα μεγέθη και πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια σε ένα φυσίγκι και τι καταπώνηση μπορεί να δεχθεί ένα όπλο. Μάλιστα. Επομένως, όταν κάποιος πάει να διαλέξει ένα κουτί φυσίγκια, ναι, θα πρέπει καταρχήν να ξέρει ποιος το φτιάχνει και πού βρει την παραγωγή του. Να μπορεί να έχει λεπτομερή στοιχεία του προϊόντος, δηλαδή αμέτρημα, μήκος κάλικα, δηλαδή αν είναι συμβατό το φυσίγκι με το όπλο, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, βάρος καγιών και άλλα. Τα οποία αναγράφονται πάνω στο κουτί, φαντάζομαι, έτσι. Είναι υποχρεωτικό και είναι και λογικό να υπάρχουν πάνω σε ένα κουτί. Έτσι, όταν το λες ένα... αυτό. Δεν έχουν όλα τα κουτιά αυτό που λες. Έχουμε πάρει αρκετά κουτιά φυσικά στα χέρια μας και δεν συμβαίνει σε όλα με αυτό. Γι' αυτό το τονίζουμε. Εντάξει, όμως είναι, όπως το εξήγησα, με ένα φυσίγκι που έχει 700 μπαρ, δεν μπορείς να παίζεις και ειδικότερα δεν υπάρχει περιθώριο ρίσκου όταν μπορεί να ανοίξει ένα όπλο στα χέρια σου, να σκόψει το χέρι, να σου κάνει ζημιά στο μάτι ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ένα φυσίγκι να διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας, χωρίς αυτό είναι πανάκια όμως. Ναι. Έτσι. Η γενική εμφάνιση του φυσικίου, το τύπωμα, αν δίνει τις σωστές πληροφορίες, η σωστή φόρμα του φυσικίου να είναι καλά κλεισμένο, να μην είναι κακό γεμισμένο και σφινώσει το όπλο, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι, να αναγράφει επάνω τι πιέσεις έχουν ή σε ποια κατηγορία πιέσεων συμπεριλαμβάνεται αυτό το φυσικί, δηλαδή αν είναι στάνταρ ή αν είναι μάγνουμ ή αν είναι υψηλής απόδοσης. Επίσης, μέσα από το κουτί, αν μπορεί να δει αν ο κατασκευαστής διαθέτει κάποια ιστοσελίδα που μπορεί εκεί να αντλήσει πληροφορίες για τα προϊόντα, να δει φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, των μέσων εργαστηριακών ελέγχου που κάνει τις δοκιμές. Έτσι, αυτό δίνει μια εικόνα της εταιρείας σαφώς. Και γενικά, ναι, πληροφορίες, ναι, που θα κάνουν τον κυνηγό να νιώσει σιγουριά για το προϊόν και το φυσίγκι που βάζει στο όπλο του.
Μάλιστα. Θα σταθώ σε αυτό που είπες, στις δοκιμές. Πριν να βγει ένα φυσίγγι στην παραγωγή, φαντάζομαι το δοκιμάζεται. Αυτό πώς μπορούμε να τρέξουμε να δούμε τις δοκιμές, μόνο μέσα από τη ιστοσελίδα, ή θα πρέπει, δηλαδή εγώ που θα χρησιμοποιήσω το φυσίγγι μου για το τριγώνι, για το ορτίκι, θα πρέπει να πάρω το κουτί και να δοκιμάσουμε το όπλο μου, την απόσταση, την κατανομή των σκαλιών, για να δω τι ακριβώς καταφέρνει, ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το δω από τον κατασκευαστή? Η αλήθεια είναι ότι για να κάνει κάποιος να δοκιμάσει ένα φυσίγγι, πρέπει να έχει κατάλληλους πίνακες και να ρίξει αρκετές βολές. Δηλαδή με μία-δύο τουφεκές, εντενακές, ένα κάτι κουτάκι, κοκόλα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν συνιστά μία δοκιμή εμπεριστατωμένη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Διότι συνήθως, και έχω πρόσφατο παράδειγμα, του φίλου μου τον Βαγγέλη, για όλα, για τις αστοχίες μας φταίνει το φυσίγγι. Ποτέ δεν φταίει ο κυνηγός ούτε το όπλο. Για όλα φταίνει το φυσίγγι. Τα φυσίγγια φταίνουν για όλες τις αστοχίες μας και για όλα τα δεινά του κυνηγού. Όλα τα ρίχνουμε στο φυσίγγι. Γι' αυτό το ρωτάω. Ο παράγον άνθρωπος είναι, ας πούμε, ο παράγοντας με την μεγαλύτερη διακύμανση. Είτε λέγεται πρωί, είτε λέγεται απόγευμα, κούραση, είτε είναι σε φόρμα, έτσι όπως ένας αθλητής. Έτσι. Ακόμα και ένας Ολυμπιονίκης, σε κάποιους αγώνες θα πάει καλά, σε κάποιους δεν θα πάει, και έτσι πάει λέγοντας. Είναι ένας αθλητής. Yeah. Η δοκιμή, ας πούμε, παίρνοντας ένα φυσίγγι ποιότητας, yeah, από πίσω υπάρχει μια εταιρεία που διαθέτει, ας πούμε, ένα βαλιστικό κέντρο. Yeah. Διαθέτει το δικό της χώρο δοκιμής εντός των εγκαταστάσεων, που σημαίνει δεν χρειάζεται να τρέχει από εδώ και από εκεί και να περιμένει. Και γενικά υπάρχει ένα σύστημα ποιότητας και ελέγχου εντός των εγκαταστάσεων, που εφόσον χρησιμοποιείται σωστά πάντα, μπορεί και, ας πούμε, και βοηθά στην παραγωγή καλών προϊόντων με υψηλή απόδοση και σταθερή ποιότητα. Μάλιστα. Η Λάμπρο, όπως ξέρεις, είναι η πρώτη πιστοποιημένη από το CIP εταιρεία. Διαθέτει δύο βαλιστικά κέντρα με 6 διαμετρήματα. Έχει το μεγαλύτερο βαλιστικό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει το δικό της χώρο δοκιμών εντός των εγκαταστάσεων. Και έχουμε το μοναδικό σύστημα ψηφιακής ανάλυσης βολής με τους φωτομετρικούς πίνακες, το λεγόμενο Ballistic X-Ray. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα μέσα μας επιτρέπουν στη Λάμπρο να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τι φτιάχνει, επομένως και οι πελάτες ξέρουν τι αγοράζουν. Δηλαδή τα φυσίγγια Λάμπρο κάνουν ακριβώς αυτό που λένε και όχι θεωρίες χωρίς αντίκρισμα. Άρα αυτό που γράφουν τα κουτιά επάνω, το CIPM, είναι αυτό το πράγμα, η δοκιμή που γίνεται του φυσικίου στο κέντρο παραγωγής? Το CIP, ναι, είναι ένας διακρατικός οργανισμός, ναι, που αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, συν τα Αραβικά Εμμυράτα και τη Χιλή, ναι, που έχει ορίσει συγκεκριμένες προγραφές ασφαλείας. Μάλιστα. Για τα μικρά όπλα και τα διαμετρήματά τους. Μάλιστα. Συνεπώς, για να πουλήσεις σε κάθε από αυτές τις χώρες, ναι, θα πρέπει να διαθέτεις CIP. Πολλές όμως χώρες που δεν ανήκουν στο CIP, ναι, έχουν υιοθετήσει αυτές τις προγραφές. Επομένως, κάπως για να εξάγει σε χώρες που ακόμα που δεν είναι στο CIP, πρέπει να τηρούν αυτές τις προγραφές. Βέβαια, η Ελλάδα δεν είναι στο CIP και ούτε προϋποθέτει τέτοιες προγραφές. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μας πεις τι συμβαίνει με τον κίτρινο κάλικα. Βέβαια, θα βάλουμε και στη σελίδα μας, το έχουμε αναρτήσει εδώ καιρό, το βίντεο που έβγαλε η εταιρεία σας για την μη χρήση του κίτρινου κάλικα από διάφορα διαμετρήματα. Θέλω να μας το πεις για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει κίτρινος κάλικας και γιατί σταδιακά, φαντάζομαι, θα αποσυρθεί από την ελληνική αγορά. Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο ο κίτρινος κάλικας, ούτε είναι κάποιος νόμος του ελληνικού κράτους. Συνέβη το εξής. Σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλη κατανάλωση διαμετρήματος 20, είχαν παρατηρηθεί ατυχήματα που κάποιοι κυνηγοί σκοπευτές κατά λάθος έβαζαν ένα κοσαράκι μέσα σε ένα δωδεκάρι. Αυτό σφήνωνε στην κάνη, δεν φαίνεται στη θαλάμη, γιατί σφήνωνε κάπου μέσα στον κόνο προσαρμογής. Μετά ξεχνιόντουσαν, βάζαν το δωδεκάρι και έσχεγε το όπλο. Καμιά φορά με... Μάλιστα. Με
ναι, με σοβαρές. Βέβαια, άμα σκάσει το φυσίκι μέσα στο όπλο ή βάλει από πάνω κι άλλο φυσίκι. Οπότε, υπήρχε μια κοινή πρακτική, ναι, ότι οι πιο πολλές εταιρείες χρησιμοποιούσαν το διαμέτρημα 20, το κίτρινο κάλικα, ναι, μόνο στο διαμέτρημα 20, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να ξεχωρίζουν οι σκοπευτές το 20αράκι. Κάποια στιγμή, μάλλον φέτος το 2022, η ΣΥΕΠΗ πλέον το έκανε και υποχρεωτικό. Επομένως, ο κίτρινος κάλικας θα γεμίζεται μόνο στο διαμέτρημα 20. Αυτό σημαίνει ότι εμείς σαν εταιρεία πιστοποιημένη από το ΣΥΕΠΗ είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με τον νέο κανονισμό. Επομένως, έχουμε ήδη ξεκινήσει να αλλάζουμε, να πιαστούμε τον κίτρινο κάλικα. Πώς θα το πάρουν αυτό τώρα οι παραδοσιακοί και οι μεγαλύτερες ηλικία κυνηγοί, οι οποίοι το πρώτο πράγμα που λένε μόλις λες λάμπρο είναι το κίτρινο. Καταρχάς το κίτρινο το διασποράς, όταν πρώτο βγήκε ήταν μαύρο. Ναι. Αυτό το ξέρει πολλοί κόσμος. Ουσιαστικά όμως το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα, τίποτα άλλο. Χρησιμοποιήσαμε ένα πολύ ωραίο μαύρο κάλικα με χρυσή εκτύπωση, ένα πανέμορφο συνδυασμός. Όλα παραμένουν ακριβώς τα ίδια, ίδια περίπου, ίδια καψίλη, το ίδιο μήκος κάλικας, ίδια τάπα, ίδια σκάγια. Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι φίλοι μας οι παραδοσιακοί. Αλίμονο να χαλάγαμε κάτι που τόσα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Ναφλιώτη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, και για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο σας και σε όλη την ομάδα σας, γιατί πίσω από την Ναφλιώτη υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ατόμων, την οποία είχα τη χαρά να τη γνωρίσω όταν επισκέφθηκα τις εγκαταστάσεις σας, οι οποίες πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών και με γέμισαν περηφάνεια που μια ελληνική εταιρεία έχει τέτοιες προδιαγραφές, και πραγματικά νιώθω μεγάλη ασφάλεια για το τι βάζουμε στο όπλο μου. Γιατί να πω την αλήθεια ότι είναι λίγοι οι κυνηγοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δουν ακριβώς πώς κατασκευάζουν τα φυσίγκια, κάτω από ποιες προδιαγραφές, και πόσο πολύ νοιάζεται η Ναυπλιώτης να δώσει σε όλους εμάς αυτό που θέλουμε όλοι, και την αποτελεσματικότητα, αλλά χωρίς να υστερεί στην ασφάλεια. Ακριβώς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να τονίσω ότι, και θα ήθελα να πείτε και όλες τις επιτυχίες, γιατί ασχολείστε και πάρα πολύ και με τα σκοπευτικά φυσίγκια, καθώς οι Έλληνες αθλητές στη σκοποβολή διέπεψαν με τα φυσίγκια σας, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι με Έλληνες αθλητές με ελληνικά φυσίγκια κατέφεραν πολύ μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε και εμείς την τύχη, γιατί δεν φτάνει μόνο ένα καλό προϊόν, έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές, τεράστια ταλέντα, οι οποίοι έχουν φέρει πολύ μεγάλες διακρίσεις. Αναφέρω ενδεικτικά τον Νίκο τον Μαυρομάτη, ο οποίος είναι εκτός από παρελθόν της Ελλάδος, έχει πάρει ένα σωρό μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμια. Η επίδοσή του είναι ισοφάρηση του παγκοσμίου ρεκόρ, δηλαδή έχει το απόλυτο ρεκόρ 125-125, και η Μανουέλα Κατζουράκη, η νεάνιδα, που ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία της, και επίσης και το ευρωπαϊκό ρεκόρ γυναικών. Έχουμε τέτοιους αθλητές. Και η Λάμπρο είναι πολύ τυχερή να συνεργάζεται μαζί τους, γιατί και εμείς δυναμώνουμε, βελτιωνόμαστε μέσω και του πολύ υψηλού αθλητισμού, ο οποίος μας προσφέρει γνώση και για τα κυνηγητικά φυσίγκια. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πολλές ακόμα επιτυχίες και στην εταιρεία σας, αλλά και στις ομάδες οι οποίες υποστηρίζουν τα φυσίγκια. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε για άλλα πολλά θέματα, διότι οι ερωτήσεις που έρχονται από τους ακροατές είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, θα ενώσουμε έτσι ένα ακόμα ραδιοφωνικό ραντεβού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πολύ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ. Πριν σας χαιρετήσω, ναι, αυτό το βίντεο, καταρχάς με τον κύριο Κάλικα, υπάρχει, έχει ανακτηθεί στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube. Και δεύτερον, αρχές Σεπτεμβρίου, 7 με 9 Σεπτεμβρίου, έχουμε το πανευρωπαϊκό στην Κύπρο. Α, πολύ ωραία. Και αρχές Οκτωβρίου έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και οι δύο αυτοί αγώνες δίνουν την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.
Μακάρι να έχουμε επιτυχία και να έχουμε εκπροσωπήσει των ελληνικών χρωμάτων και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο κομμάτι της κομποβόλης. Πιστεύω να τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.